Για πάμε στη Μαρία να δούμε Ναι, τι γίνεται. και προς επίρρωση αυτό που είπε και ο Παντελής είναι ότι φέτος, για παράδειγμα, μέχρι στιγμής που ακόμη έχουμε Ιούνιο, γίνεται χαμός με τις αιτήσεις βίζας εδώ στα προξενία, στα γενικά προξενία της Ελλάδας. Παρόλο που υπάρχει αυτή η ένταση, υπάρχει μια αντιφατική εικόνα. Από τη μία, βέβαια, έχει περάσει με αυτή η σημαία που μου δείξατε. Έχει περάσει, φαίνεται, προς τα κάτω πλέον, προς τον τουρκικό λαό όλη αυτή η ένταση. Και ο τουρκικός λαός βγαίνει με τέτοιες εκδηλώσεις. Βέβαια, μπορεί να είναι εξαιρέσεις, δεν λέω ότι είναι η πλειοψηφία, αλλά βγαίνει με τέτοιες εκδηλώσεις για να δείξει ότι έχει αντιληφθεί όλη αυτή την ένταση. Και από την άλλη έχουμε και ένα τεράστιο αριθμό, χιλιάδες, που κάνουν αίτηση φέτος για να έρθουν στην Ελλάδα, λόγω του ότι δεν έχουμε φέτος και τόσο πολύ κορονοϊό. Είναι τα πράγματα πολύ πιο ελεύθερα και δίνονται πολύ πιο ελεύθερα και οι βίζες και όλα. Υπάρχει μία αντίφαση πάντως στις δύο εικόνες. Μα δεν είναι η πλειοψηφία αυτή, που Μαρία. Στην πραγματικότητα, ο ένας θα κάνει την τρέλα. Προφανώς. Δεν θα σημαίνει ότι ο τουρκικός λαός προφανώς και έχει άλλου είδους προβλήματα με τον πληθωρισμό, την οικονομία, την αύξηση των ενοικίων. Προφανώς δεν ασχολείται. Αλλά ο ένας, σαν και αυτό τη φωτογραφία που δείχνουμε, θα είναι το πρόβλημα. Ναι, ακριβώς. Αλλά δείχνει αυτό, Μαρία, θέμα. Ότι έχει περάσει προς τα κάτω το μήνυμα του Ερντογάν και βλέπουμε να κλιμακώνεται η ένταση. Απίστευτες δηλώσεις είδαμε και χθες για ακόμη μία φορά. Ναι, δηλαδή και στον τύπο, πέρα από τις πολιτικές δηλώσεις των πολιτικών δηλαδή που κάνουν καθημερινά, λένε κάτι για την Ελλάδα. Υπάρχει και κάποιος πολιτικός που θα βγει να πει για την Ελλάδα. Και ο τύπος λοιπόν προσπαθεί να καλλιεργήσει ένα κλίμα πολύ έντονα ανθεληνικό, αλλά και ότι κάτι συμβαίνει, έχει αρχίσει πλέον εδώ και η κοινή γνώμη να βλέπει προς την εξωτερική πολιτική και κυρίως τώρα προς την Ελλάδα, γιατί προς τα εκεί έχει στρέψει η πολιτική το βλέμμα της, ότι κάτι συμβαίνει. Να πω ότι σήμερα ενδεικτικά υπάρχει το θέμα των ελληνοτουρκικών σε δύο πρωτοσέλιδα. Δεν είναι πρώτα θέματα, το τονίζω, δεν είναι πρώτο θέμα η Ελλάδα, αλλά σιγά σιγά έχει αρχίσει και γίνεται από τα βασικά θέματα που ασχολούνται και τα δελτία ειδήσεων και οι εφημερίδες. Η Γενής Αφάκ σήμερα, που Γενής Αφάκ θα μου πείτε είναι η φιλοκυβερνητική, η οποία αναδεικνύει τις δηλώσεις του Τσαβούσογλου ότι είναι υποσυζήτηση κυριαρχία των νησιών, και η Μιλιέτ σε άρθρο βέβαια, η οποία συζητάει το θέμα για το αν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η κυριαρχία των νησιών, και φυσικά ως φιλοκυβερνητικές και οι δύο καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ναι, μπορεί η Τουρκία να αμφισβητήσει. Βέβαια, κανένας ακόμη δεν ξέρει, και να το πούμε αυτό, κανένας δεν ξέρει ακόμη πρακτικά πώς θα τα αμφισβητήσει. Πώς θα αμφισβητήσει την κυριαρχία, δηλαδή θα πάει πού, νομικά να απευθυνθεί πού. Οι περισσότεροι λένε ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, άντε να πάει μέχρι τον ΟΗΕ, όπως έχει ήδη πάει με τις επιστολές που είπε χθες ο κύριος Τσαβούσογλου, να διαμαρτυρηθεί σε διεθνή φόρα, αλλά επί του πρακτέου δεν μπορεί να γίνει αμφισβήτηση εδάφους άλλης χώρας. Και μάλιστα υπάρχουν και μόνο σοβαροί αν αποφασίσει αναλυτές, η Μαρία. Μόνο να αποφασίσουμε να πάει σε πόλεμο. Να πάμε ακριβώς. Ναι, εντάξει. Ακριβώς. Αλλά κάτι τέτοιο γιατί δεν διαφαίνεται και πάλι. Μπορεί να φαίνεται ένα πολύ έντονο κλίμα. Μα ακριβώς τότε κλίμα. Γιατί λένε αυτά που λένε και έτσι όπως τα λένε. Γιατί ο Τσαβούσογλου εχθές ουσιαστικά αυτό περιέγραψε. Έτσι δεν είναι αυτό που μας μετέδωσε. Ναι, ότι αν η Ελλάδα δεν ανταποκριθεί στο αίτημά μας για τα νησιά, τότε εμείς θα αμφισβητήσουμε την κυριαρχία. Όχι κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία. Και το ξαναείπε. Πριν πω για τις δηλώσεις Τσαβούσογλου, θέλω να πω εδώ υπάρχουν σοβαροί αναλυτές οι οποίοι λένε ότι το να αμφισβητεί στο έδαφος αυτή τη στιγμή μιας άλλης χώρας καθιστά την Τουρκία επιτιθέμενο κράτος στη διπλωματία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το επισημαίνει η εδώ πλευρά. Δηλαδή βλέπουν ότι είναι κάτι, μία τρύπα στο νερό για παράδειγμα, βλέπουν ότι είναι. Απλά ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα το οποίο χρησιμοποιεί φυσικά έντεχνα η Τουρκία και το επαναλαμβάνει και το επαναλαμβάνει, το καλλιεργεί στις συνειδήσεις της κοινής γνώμης, έτσι ώστε να δείχνει την Ελλάδα επιτιθέμενη, αλλά ουσιαστικά αυτό το επιχείρημα είναι έολο.
Μάλιστα. Δεν μπορεί είναι να γίνει σημαντικό κάτι τέτοιο. Έτσι, και, δεν υπάρχει, όπως λένε και εδώ, δεν υπάρχει το θάρρος, ούτε και κάποιο βάσιμο επιχείρημα από όλους τους πολιτικούς όλων των παρατάξεων, λένε, όχι μόνο του κυρίου Ερντογάν, που να μπορεί να βασίσει, να βασίσει αυτό το επιχείρημα και να βασίσει αυτό το της Τουρκίας, αυτό το αφήγημα που έχει βγάλει τελευταία. Σωστά, σωστά. Ευχαριστούμε πολύ και σένα και τον Παντελή. Μόνο, Μαρία. Είπες για τις παρατάξεις. Εκτός από τον Ερντογάν, τον οποίο ξέρουμε, τον ακούμε κάθε μέρα, η αντιπολίτευση είναι πιο λογική ή διαγωνίζεται πλέον με τον Ερντογάν? Όχι, ο Κιλιτζάρογλου είπε κάτω, για τα υπόλοιπα κομμάτια, για τους υπόλοιπους λέω, δεν εννοώ τον Κιλιτζάρογλου. Κάποιος δηλαδή που να πει ότι τι κάνεις εδώ, υπάρχει διαγωνισμός ύβρεων για την Ελλάδα? Από τους άλλους λέω, δεν εννοώ τον Κιλιτζάρογλου. Διαγωνισμός ύβρεων όχι, αλλά η αντιπολίτευση κάνει έναν διαγωνισμό λαϊκισμού αυτή τη στιγμή. Είναι μεταξύ λαϊκισμού και εθνικισμού. Επειδή βλέπει ότι ο κύριος Ερντογάν έχει καταφέρει και έχει στρέψει την κοινή γνώμη και τα μίντια και τα λοιπά προς την εξωτερική πολιτική, προσπαθεί να μην μείνει ουραγός των εξελίξεων και να πει και αυτή την δική της άποψη. Βέβαια, να πούμε ότι η αντιπολίτευση είναι εκείνη που πρωτοστάτησε σε αυτές τις εθνικιστικές κορώνες κατά της Ελλάδας χρόνια πριν και τις οποίες υιοθέτησε στην πορεία η εξουσία, η σημερινή εξουσία. Τα 152 νησιά που φέρεται να αμφισβητεί και καλά η Τουρκία ήταν ένα αφήγημα που έφτιαξε πρώτα η αξιωματική αντιπολίτευση και σε συνέχεια υιοθετήθηκε. Υπάρχει δηλαδή και από την αντιπολίτευση ακολουθείται αυτή η πολιτική, αλλά για λόγους λαϊκισμού και για λόγους ψηφοθυρικού. Και αναλυτές έχουν πει ότι γι' αυτό και παρασύρεται και ο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, γιατί βλέπει ότι θα χάσει τις εκλογές και πηγαίνει ακόμα πιο σκληρά. Να δούμε, Μαρία, τι θα γίνει. Και το αργό, βέβαια. Ποιος παρασύρει ποιον? Ναι, ποιος έρχεται? Ότι έρχεται ο Λαυρόφ εδώ. Σήμερα έχουμε τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών. Στις 12 η ώρα θα δώσει συνέντευξη τύπου με τον Τζαβούσογλου και εκεί θα υποθούν και διάφορα πράγματα, βέβαια κυρίως Συρία και Ουκρανικό, αλλά μπορεί να τεθεί και ερώτηση πάλι και προς τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, γιατί είναι από τα βασικά θέματα της ατζέντας πλέον εδώ. Καλημέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, θα τα πούμε και αύριο. Ευχαριστούμε πολύ.